Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Έχουμε έτσι κάποια θετικά νέα, κάποια καλά νέα. Όπω ξέρετε, όλοι πλησιάζει στι 4 του Φλεβάρι η μεγάλη γιορτή του Αγίου Ισηδόρου του Πιλουσιώτου, του προστάτου του λόφου του Λίκαβητού, του προστάτου των Αγίων Ισηδόρων Λυκαβιτού. Και παρόλο που έτσι το προσκύνημα δεν περνάει και τι καλύτερε ημέρε του, είναι γνωστοί οι λόγοι, μην του αναλύσουμε. Ε, εκπλήξεις έρχονται ε, ξέρουμε το πρόγραμμα το οποίο έχουν ήδη καταρτήσει οι ιερείς θα τελεστεί και μέγας πανηγυρικός ε, εσπερινός ε, το απόγευμα της 3ης Φεβρουαρίου αλλά και πανηγυρική θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί ε, στον Ναό των Αγίων Ισιδώρων. και ευχόμαστε και προσευχόμαστε να γίνει η μεγάλη ανατροπή, να γίνει μεγάλη έκπληξη, να δώσει ο Θεός και να ε, παρευρεθεί ο ίδιος ο Πατέρας Δημήτριος στους Αγίους Ισιδόρους, Ένας ιερέας που εδώ και 25 χρόνια ε, πήρε το ναό, πρωτοπήγε Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ιερό Ναό των Αγίων Ισυδόρων και υπήρχαν 16 πιστοί, μαζί με αυτόν και τους ε, νεοκόρους που τον πλαισίωναν ήταν 19. Και έφτασε αυτό το ναό να τον κάνει να πηγαίνουν δεκάδε, χιλιάδε πιστοί κάθε μέρα και να γίνει γνωστό όχι απλά στην Ελλάδα, αλλά στην Ομογένεια και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ορθοδοξία. Ε, είναι πολύ θετικό, είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Μακάρι, μακάρι να δώσει ο Θεό να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία και να μα προστατεύει ο Τίμιο Σταυρό και να γιορτάσουμε πανηγυρικά αυτή τη μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.